Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ενημέρωσή σας από τον τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής. Κατά πλειοψηφία έγινε δεκτό από τις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής το νομοσχέδιο με το περιεχόμενο της συμφωνίας, η οποία κατά τον Υπουργό Οικονομικών Ευκλήδη Τσακαλώτα αποτελεί ένα μείγμα φυσιακών και αναπτυξιακών μέτρων που είναι νωρίς να κριθεί, καθώς μόνο ο χρόνος θα δείξει αν είναι βιώσιμη. Για συμφωνία κόλαφο που θα ακυρωθεί στην εφαρμογή της, έκαναν λόγο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και η Χρυσή Αυγή με τους συζητητές της Νέας Δημοκρατίας, του Ποταμιού, του Πασόκ και των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, να τη χαρακτηρίζουν αναγκαία για την παραμονή της χώρας στην Ευρωζώνη. Συμπερασματικά πρόκειται για μια Ευρώπη που ενισχύει τον ευροσκεπτικισμό με το σχέδιο Σόιμπλε να στοχεύει στον απόλυτο έλεγχό της, τόνισε ο Υπουργός Εργασίας Παναγιώτης Χρουλέτης, ο οποίος παραδέχθηκε πως δεν υπήρχε άλλος δρόμος από το να φέρουμε αυτή τη συμφωνία. Την πλήρη αντίθεσή της για τη συμφωνία και τον χαρακτήρα του κατεπήγοντος του νομοσχεδίου εξέφρασε η πρόεδρος της Βουλής, Ζωή Κωνσταντοπούλη, η οποία έκανε λόγο για εκβιασμό προς την κυβέρνηση. Νέα συνθήκη των Βερσαλιών χαρακτήρισε τη συμφωνία με τα προαπαιτούμενα μέτρα ο πρώην Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Βαρουφάκης και έκλεισε την ομιλία του λέγοντας ότι ο ιστορικός του μέλλοντος θα καταγράψει πώς αποδομήθηκε το μέλλον του ελληνικού λαού. Τη συμφωνία καταψήφισε και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΑ, Αθανάσιος Πετράκος. Με τη διαδικασία του κατεπήγοντος διαφώνησαν Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και Χρυσή Αυγή, επισημένοντας ότι αν και αποτελεί τη συνήθη διαδικασία ψήφισης των μνημονίων, εντούτοις τώρα υιοθετούνται διαδικασίες υπερταχείας ψήφισης. Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Ανέλ και Ποτάμι τόνισαν ότι είναι αναγκαία η ψήφισή του υπό τις συνθήκες ασφυξίας των τραπεζών και του ενδεχόμενου εξόδου της χώρας από την Ευρωζώνη. Στον αντίποδα, η τοποθέτηση της Προέδρου της Βουλής Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία αφού ανέφερε ότι το Κοινοβούλιο δεν μπορεί να νομοθετεί υπό τέτοιες συνθήκες, χαρακτήρισε υποχρέωση της Βουλής να μην επιτρέψει την ολοκλήρωση ενός εκβιασμού. Πρόεδρος της Βουλής και με πλήρη επίγνωση της σημασίας και της κρισιμότητας των στιγμών, νομίζω ότι είναι υποχρέωση της Βουλής και των θεσμικών εγγυητών της κοινοβουλευτικής λειτουργίας να μην επιτρέψουμε ο εκβιασμός που απευθύνεται στην κυβέρνηση και στη Βουλή να ολοκληρωθεί. Ο Υπουργός Οικονομικών Ευκλήδης Τσακαλώτος έκανε λόγο για μια δύσκολη συμφωνία που είναι νωρίς να κριθεί, δεδομένου πως ακολουθεί μια διαπραγμάτευση για το τελικό κείμενο που θα ιδωθεί υπό το πρίσμα της νυφαλιότητας. Στη συνέχεια, με νομοτεχνική βελτίωση, ο κ. Τσακαλώτος ενσωμάτωσε ύστερα από πρόταση του ειδικού αγορητή των Ανεξάρτητων Ελλήνων Δημήτρη Καμένου τη συμφωνία που έγινε στις Βρυξέλλες στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου. Είναι μια δύσκολη συμφωνία. Είναι μια συμφωνία που μόνο ο χρόνος θα φανεί, θα δείξει αν είναι οικονομικά βιώσιμη. Υπάρχουν και ηφαισιακά πράγματα, υπάρχουν και πράγματα που υπό όρους, άμα λυθεί το θέμα του χρέους, άμα υπάρχει ένα δυνατό επενδυτικό πρόγραμμα, αν ο κόσμος το πάρει με την αισιόδοξη πλευρά ότι έφυγε τελικά το Brexit, ότι αφού με κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει Brexit, δεν πρόκειται να υπάρχει Brexit ποτέ ξανά, μπορεί να δώσει η συνισταμένη των ηφαισιακών και μη ηφαισιακών μέτρων να είναι προς την ανάπτυξη. Ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Βίτσας υπογράμμισε πως δεν υπερασπίζεται το νομοσχέδιο αλλά την ανάγκη ψήφισής του. Ενώ ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας Χρήστος Σταϊκούρας τόνισε πως το κόμμα του δεν δίνει λευκή επιταγή με το επιχείρημα πως την ευθύνη για το περιεχόμενο της συμφωνίας έχει η κυβέρνηση. Δεν έχω σαν στόχο να υπερασπιστώ ή να πω πόσο καλό είναι ένα νομοσχέδιο που περιέρχει σε δύο άρθρα τη συμφωνία και προαπαιτούμενα μέτρα που την ακολουθούν. Μέτρα με βάρη και για την ίδια την κοινωνία. Είναι μια συμφωνία δύσκολη. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός την αποκάλεσε μια συμφωνία προϊόν συμβιβασμού και εκβιασμών. Όλοι γνωρίζουμε τη συγκυρία, όλοι γνωρίζουμε τις πιέσεις και τους εκβιασμούς μέσα στην οποία έγινε. Σήμερα σε συνθήκες ασφυξίας στην οικονομία, αγωνίας στην κοινωνία και αναταράξεων στο πεδίο της πολιτικής, συζητούμε το σχέδιο νόμου που συνιστά το αποτέλεσμα της πεντάμινης διαπραγμάτευσης της κυβέρνησης με τους εταίρους και δανειστές. Κυβέρνηση η οποία, αφού ανέγνωσε λανθασμένα το περιβάλλον εντός του οποίου καλείται να λειτουργήσει, αφού έθεσε στόχους εκτός του πλαισίου των εφικτών λύσεων, αφού ξόδεψε χρόνο και διαπραγματευτικό κεφάλαιο, αφού προέβη σε αντιφατικές πρωτοβουλίες με αποκορύφωμα τη διεξαγωγή ενός μη σοβαρού δημοψηφίσματος με το οποίο αφαίρεσε διαπραγματευτική ισχύ από τη χώρα, αποφάσισε στο και ένα να υπογράψει συμφωνία.
Ψέματα, ψέματα, ψέματα. Κοροϊδεύατε, κοροϊδεύετε τον ελληνικό λαό και τίποτα άλλο. Καλά, να μην μιλήσουμε για το κατοχικό δάνειο και τη διεκδίκησή του. Να μην μιλήσουμε για τις γερμανικές αποζημιώσεις. Τεράστια ποσά που έπρεπε να τα έχουμε εισπράξει. Αλλά επειδή όλα αυτά τα χρόνια κυβερνούσαν την πατρίδα μας άνθρωποι, όπου όταν γινόταν παρέμβαση από το εξωτερικό τους έλεγαν όχι τώρα, όχι τώρα, όχι τώρα, φτάσαμε σε μια στιγμή να βρισκόμαστε και κερατάδες και δαρμένοι. Έφερε μια κακή συμφωνία, αλλά τη μόνη που μπόρεσε να φέρει. Αυτό ήταν το καλύτερο που μπορούσε. Σε τι διαφέρει λοιπόν από τον κύριο Παπανδρέου, σε τι διαφέρει από τον κύριο Σαμαρά, το ίδιο θα μας έλεγαν και αυτοί. Ρωτήστε τους ακόμα και σήμερα. Έφερα μια κακή συμφωνία, αλλά την καλύτερη που μπορούσα. Στην πραγματικότητα, χθες το Μέγαρο Μαξίμου ήταν το Καστελόριζο του κυρίου Τσίπρα. Βλέπουμε λοιπόν ξεκάθαρα ότι τα νέα αυτά μέτρα είναι αντιλαϊκά, είναι βάρβαρα και βεβαίως δεν είναι και τα τελικά. Αυτή είναι η πρώτη δόση των μέτρων. Γιατί έρχεται και η επόμενη δόση με την υπογραφή της νέας συμφωνίας. Είναι αυτό που λέει και το τραγούδι, να δεις τι σου έχω για μετά, τι σε περιμένει. Το διακύβευμα, αν θέλετε, της σημερινής ημέρας, η οποία για μένα είναι ίσως η πιο σημαντική ημέρα της μεταπολίτευσης, εφόσον βγάλαμε από την ορολογία μας τουλάχιστον προσωρινά το Brexit, αλλά σαν ορισμός το Brexit ήταν να βγει η Ελλάδα από το ευρώ. Εγώ θα επεκτείνω λίγο την ορολογία, θα θέλω όλοι να το βάλουμε στο μυαλό μας, ότι δεν θα πρέπει από εδώ και πέρα το Brexit να έχει την άλλη έννοια, των Ελλήνων να φεύγουν από την Ελλάδα. Ζητάει λοιπόν ο κυβερνητικός εταίρος, μιλάει για πραξικόπημα, κάτι πρέπει να πούμε στο λαό όταν λέγαμε Γερμανοτσολιάδες μέχρι τώρα. Υπουργοί δηλώνουν ότι διαφωνούν. Κοιτάξτε τι συμβαίνει στο εσωτερικό σας και βοηθήστε εσείς, οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, να επέλθει κάποια συνεννόηση στο εσωτερικό σας. Διότι εκτός από την εισβολή των θερινών ανακτόρων του νομισματοκοπίου, έχουμε και άλλα πράγματα. Ο Σόιμπλε φάνηκε ότι δεν απεργάζεται ένα σχέδιο μόνο για τη δικιά του αντίληψη της γερμανοκεντρικής Ευρώπης. Ήταν και ο λίγο ιδιωτελής. Διότι η πρόταση μεταφοράς στο Λουξεμβούργο του ταμείου των 50 δισεκατομμυρίων ήταν σε εταιρεία της οποίας είναι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Αυτά για να συνεννοούμαστε. Αυτά για να ξέρουμε τι σημαίνει η σημερινή ευρωπαϊκή ολιγαρχία. Τι σημαίνει η σημερινή γερμανική ολιγαρχία η οποία θέλει να επιβληθεί στους λαούς. Και πρέπει να μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας, όπως είναι τα πράγματα. Όχι ωραιοποιώντας τα. Και αυτό κάνουμε. Αυτό κάναμε. Είναι αυτό που μας αναγνωρίζει ο κόσμος. Η ευθύνη μου λοιπόν απέναντι στην κυβέρνηση που στήριξα και στηρίζω και στον Πρωθυπουργό και στο κόμμα μου το ΣΥΡΙΖΑ είναι να πω ένα μεγάλο όχι σε αυτή την κατάπτυστη συμφωνία προϊόν ενός άθλιου εκβιασμού των οικονομικών δολοφόνων της Ευρωζώνης. Όσο είναι δυνατόν να υποκρίνονται κάποιοι εδώ σε αυτή την αίθουσα και να κλαίνε σαν τον πατροκτόνο που ζητάει επιοίκεια επειδή έχει μείνει ορφανός. Διότι κάτι τέτοιο ήταν ο λόγος της κυρίας Ζωή Κωνσταντοπούλου νωρίτερα και φαντάζομαι ότι κάτι τέτοιο θα είναι και ο λόγος που θα ακολουθήσει. Και γιατί το λέω αυτό, κύριε Πρόεδρε? Διότι φτάσαμε σε μια δραγματική στιγμή που υπεζόταν η τύχη της χώρας μας στις 9 η ώρα το πρωί και πρέπει να ξέρουμε ότι για να φτάσουμε εκεί έχουν ευθύνη και ο Πρωθυπουργός και οι συνεργάτες που επέλεξε. Εμείς στο Eurogroup μαζί με τον Ευκλήδη που πηγαίναμε προτείναμε ένα κοινό τόπο, μια έντιμη συμφωνία, μια γέφυρα που από κοινού σχεδιάσαμε με την καγκελαρία του Βερολίνου για να απομονώσουμε τον δόκτωρα Σόιμπλε την 20η Φεβρουαρίου. Η Τρόικα όμως που αρνήθηκε την ευγενική μας προσφορά να μετατραπεί σε δεσμούς, σε συνεργασία με τον Δόκτωρ Σόιμπλε καιροφυλακτούσε. Εργάστηκε σκληρά για να επιστρέψει στην Ελλάδα η καταστροφική σαφήνεια των μνημονίων και να γίνει ακόμα πιο καταστροφική. Τιμωρητική, ακόμα πιο τιμωρητική απέναντι στο λαό, επειδή τόλμησε να πει ένα όχι με 61,5%. Το οποίο, κύριοι συνάδελφοι, ήταν ένα μεγάλο ναι στη δημοκρατική Ευρώπη, για την οποία εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ είμαστε και θα παραμείνουμε ενωμένοι την ώρα που η Ευρώπη πλήττει τον εαυτό της μέσα από διαδικασίες
που ο ιστορικός του μέλλοντα, είμαι απολύτως σίγουρος, θα καταγράψει ως τη χρονική στιγμή που αποδομήθηκε το όραμα του Άντενάουερ, του Κωνσταντίνου Καραμαλή, του Ανδρέα Παπανδρέου, του Χέλμουτ Σμιτ, του Χέλμουτ Κόλ. Πρέπει να το καταλάβουμε ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια σκληρή πραγματικότητα. Όλοι μας, ο καθένας έχει την πορεία του, έχει τις ιδεολογικές του αναφορές που τον εμποδίζουν πράγματι να αποδεχθεί μια συμφωνία η οποία όντως είναι προϊόν ενός επώδυνου συμβιβασμού. Σε εξέλιξη της συνεδρίας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να ξεκαθαριστεί η στάση που θα τηρήσουν τα μέλη της κατά την ψηφοφορία της συμφωνίας το βράδυ. Εισερχόμενος στην αίθουσα της Γερουσίας, ο Πρωθυπουργός έγινε δεκτός με θερμά χειροκροτήματα. Κατά την τοποθέτησή του, ο Αλέξης Τσίπρας ζήτησε αξιόπιστο σχέδιο από τους διαφωνούντες, λέγοντας: «Όποιος έχει εναλλακτική πρόταση να έρθει να μου την πει», και κάλεσε τους βουλευτές να διατηρήσουν την ενότητα της κοινοβουλευτικής ομάδας και του κόμματος. Το λόγο έλαβε αμέσως μετά ο Παναγιώτης Λαφαζάνης και στη συνέχεια η πρόεδρος της Βουλής, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Νωρίτερα, ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, φτάνοντας στη Βουλή, δήλωσε: «Ο ελληνικός λαός δεν μας ψήφισε για να ψηφίσουμε ένα νέο μνημόνιο. Δεν ψηφίσαμε το πρώτο και το δεύτερο μνημόνιο και δικαιωθήκαμε. Δεν θα ψηφίσω και το τρίτο μνημόνιο που ξεκινά σήμερα στη Βουλή». Το πρωί, με μια μακροσκελή επιστολή της στον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, η Νάντια Βαλαβάνη υπέβαλε την παραίτησή της από τη θέση της αναπληρώτριας Υπουργού Οικονομικών. «Είναι αδύνατο να συνεχίσω να είμαι μέλος της κυβέρνησης. Σε ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη με την οποία με τίμησες», λέει στην επιστολή της η κυρία Βαλαβάνη, επιθυνόμενη στον Πρωθυπουργό σε πρώτο πρόσωπο. Νέος βουλευτής στη θέση του Νίκου Χουντή, ο οποίος καταλαμβάνει τη θέση του Μανώλη Γλέζου στην Ευρωβουλή, είναι ο Γιώργος Κυρίτσης, ο οποίος όμως για να ψηφίσει θα πρέπει πρώτα να ορκιστεί. Επίσης, το πρωί παραιτήθηκε από Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομίας ο Μάνος Μανουσάκης. Εν τω μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκεται και η συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Στόχος του Προέδρου του Κόμματος, Ευάγγελου Μεμαράκη, είναι να μην υπάρξει κάποια διαρροή από πλευράς βουλευτών Νέας Δημοκρατίας και να στηριχθεί συμφωνία από το σύνολο της κοινοβουλευτικής ομάδας. Το θέμα της αντιμετώπισης της ανεργίας στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Περάματος έθεσε ο βουλευτής του ποταμιού Νίκος Ορφανός, ο οποίος έκανε λόγο για μαρασμό της τοπικής κοινωνίας. Προσπαθούμε να προχωρήσουμε στην ίδρυση του ενιαίου φορέα ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας με το συντονισμό των συναρμοδίων υπουργείων, απάντησε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού Θεόδωρος Δρίτσας. Είναι γνωστό ότι τα χρόνια η ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Περάματος είναι μια νεκρή εργασιακά ζώνη, χωρίς πλοία για ναυπήγηση, συντήρηση ή επισκευές, σβήνει σιγά-αλλά σταθερά. Η ζώνη, σύμφωνα με τοπικούς φορείς, παραμένει διαλυμένη από το 2008 με τραγικές συνέπειες για το Πέραμα, με χιλιάδες μακροχρόνια ανέργους και το κλείσιμο εκατοντάδων μικρομεσαίων επιχειρήσεων που λειτουργούσαν άμεσα ή έμεσα για την ναυπηγοεπισκευαστική δραστηριότητα. Μιλάμε για ένα καθολικό μαρασμό της τοπικής κοινωνίας. Η ανυπαρξία πολιτικών ανάπτυξης στο ναυπηγοεπισκευαστικό κλάδο, σε συνδυασμό με τη συνολική βιομηχανική απαξίωση της χώρας όλα τα προηγούμενα χρόνια, οδήγησαν στην εκτείναξη της ανεργίας στον κλάδο στα επίπεδα του 90%. Τον σχεδιασμό τον ενιαίο φορέα ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας, ότι ήδη βρισκόμαστε στη διαδικασία να λύσουμε ένα πρώτο πρόβλημα προαπαιτούμενο, το συντονισμό των συναρμόδιων υπουργείων. Είναι το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας, Αλληλεγγύης, το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Άμυνας, πολλά συναρμόδια υπουργεία που εμπλέκονται στην ναυπηγική βιομηχανία. Προσπαθούμε να βρούμε τρόπο να λειτουργήσουν με πιο ενιαίο τρόπο οι αρμοδιότητες και θα περάσουμε αμέσως μετά σε αυτήν την διαδικασία που είναι εντελώς απαραίτητη, να σχεδιάζουμε με οικονομία κλίμακος και με βάση τα ανταγωνιστικά δεδομένα μια ενιαία ναυπηγική βιομηχανία στην Ελλάδα. Το θέμα της επιδότησης δρομολογιακής γραμμής σύνδεσης της Αμοθράκης με την κεντρική ηπειρωτική Ελλάδα και τα νησιά του Αιγαίου ήταν το αντικείμενο επίκαιρης ερώτησης του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Αναστάσιου Δήμος Χάκη, ο οποίος επεσήμανε ότι είναι απαραίτητη η σταδιακή διασύνδεση του νομού με την κεντρική ηπειρωτική χώρα, δηλαδή την Αττική και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, για να υπάρξει ανάπτυξη και ευημερία των κατοίκων του Εύρου. Απαντώντας, ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας, Υποδομών και Ναυτιλίας Θεόδωρος Δρίτσας ανέφερε ότι υπάρχει πολιτική βούληση για ένα σχεδιασμό που προτείνει η και η τοπική αυτοδιοίκηση του Εύρου και εκκρεμεί διερεύνηση της δυνατότητας να ανταποκριθεί το Υπουργείο στους νέους σχεδιασμούς που πρόκειται σύντομα να εξεταστούν από το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών. Θα πρέπει ο νομός Εύρου να καταστεί με το νησί του που λέγεται Σαμοθράκη
διαμετακομιστικός κόμβος, διότι έχουμε όλες τις δυνατότητες. Δίπλα έχουμε μια μεγάλη χώρα η οποία είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι η Βουλγαρία. Από την άλλη πλευρά είναι η Τουρκία η οποία γιγαντώνεται. Δεν μπορεί ο Εύρος να μένει ξεκομμένος και τυφλός από πρόοδο και από ανάπτυξη. Θα πρέπει να δώσετε όλα αυτά τα εργαλεία προκειμένου να καταστεί διαμετακομιστικός κόμβος. Δεν ζητάμε τίποτα, ζητάμε μία γραμμή και θα δείτε ότι αυτή η γραμμή θα αποδώσει. Ειδικά σε ό,τι αφορά το τρίτο σκέλος του οράματός μας για τον Εύρο, έχω ήδη προτείνει βήματα λύσης και προοπτικές για την επέκταση και διασύνδεση του νομού τόσο με περιοχές της χώρας όσο και διεθνώς. Οι ακτοπλοϊκές συνδέσεις που ετοίμαστε είναι το πρώτο στάδιο της μετατροπής του Εύρου σε διαμετακομιστικό κόμβο. Σας καταθέτω μάλιστα έγγραφο στο οποίο παρουσιάζονται, έχουμε αυτή τη στιγμή ένα τοπογραφικό εδώ, το οποίο θα σας το παραδώσω σε λίγο, πιθανές διαδρομές διασύνδεσης του Εύρου, πλωτές, οδικές, σιδηροδρομικές, με τεράστιες προοπτικές και δυνατότητες. Μπορούμε να φτάσουμε πολύ γρήγορα μέσω των δύο καθέτων αρτηρίων, της οδικής και της σιδηροδρομικής, στο Δούναβι. Και από το Δούναβι με τα ποταμόπλαια φτάνουμε πολύ γρήγορα στην κεντρική και στη Βόρεια Ευρώπη. Το ενδιαφέρον υπάρχει, ο σχεδιασμός θα δούμε που θα καταλήξει. Θέλω όμως να σας επισημάνω κάτι που διαστάθηκα ότι μάλλον τον υποβαθμίζετε στον προβληματισμό σας, χωρίς να σας θίγω. Οι επιδοτούμενες γραμμές ακτοπλοείας έχουν κανόνες και όρια εκ του νόμου. Δηλαδή υπάρχει οι ελεύθερες γραμμές που προκυρήσονται και όποιος θέλει μπορεί να βάλει ένα πλοίο ελεύθερα σε οποιαδήποτε γραμμή με εμπορικό ενδιαφέρον επιλέξει. Το δεύτερο στάδιο είναι οι γραμμές αποκλειστικότητας, ελεύθερες και αυτές, μη επιδοτούμενες, αλλά αποκλειστικές. Συνήθως όταν προκυρήσονται, που είναι το δεύτερο στάδιο κάθε χρόνο, δεν έρχεται κανείς σε κανένα σημείο της χώρας για την αποκλειστική, που είναι ένα προνόμιο, ότι δεν θα υπάρχει ανταγωνιστής, θα είναι μόνος του κανείς. Και όμως δεν έρχεται, γιατί πάνε οι επιχειρηματίες κατά κανόνα στις γραμμές φιλέτα, αυτές που έχουν έντονο ενδιαφέρον, και μετά περιμένουν τις υπόλοιπες, τις επιδοτούμενες. Τι γίνεται όμως? Οι επιδοτούμενες γραμμές αφορούν νησιά που δεν έχουν άλλο τρόπο σύνδεσης, η Σαμοθράκη επί του προκειμένου που δεν υπάρχει γραμμή εμπορικού ενδιαφέροντος, με το διοικητικό κέντρο. Αυτή είναι η καταρχήν σύνδεση. Και από εκεί και πέρα με την Αττική. Ναι, αλλά το νησί, όχι και η Αλεξανδρούπολη με την Αττική, εκεί υπερβαίνουν τους κανόνες, ένας τέτοιος σχεδιασμός υπερβαίνει τους κανόνες αυτού που λέμε επιδοτούμενη γραμμή. Ήταν ενημέρωσή σας από τον τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής. Κυρίες και κύριοι, από όλους εμάς να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.